Άλε, γεια σας, εγώ είμαι η Βέα και σήμερα σας έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο για το οποίο είμαι πάρα πολύ excited. Σήμερα λοιπόν θα σας πάρω μαζί μου γιατί θα πάω στο Friends Experience εδώ πέρα στη Νέα Υόρκη που έχουν κάνει ένα παράσταση των στούντιο από τα διαμερίσματα από τα φιλαράκια και τα λοιπά και τα λοιπά. Πρώτα απ' όλα να σας πω το fun fact της ιστορίας. Εγώ από το δημοτικό μέχρι τώρα, όσες φορές έχω παλέψει να δω φιλαράκια, δεν μπορούσα, διότι άκουγα μόνο το γέλιο. Όταν λέμε όμως ότι άκουγα μόνο το γέλιο, εννοούμε ότι τρελαινόμουνα. Δεν άκουγα την ατάκα, δεν άκουγα καμία ατάκα. Νόμιζα ότι είναι απλά πέντε ηλίθιοι εκεί πέρα που λένε βλακίες, γιατί δεν μπορούσα να ακούσω την ατάκα. Άκουγα το γέλιο, το οποίο με δαιμόνιζε. Και ήταν σαν να μου έλεγε τώρα πρέπει να γελάσεις. Και δεν γέλαγα. Οπότε δεν μπορούσα ποτέ να δω ούτε ένα ολόκληρο επεισόδιο. Είχα δει μόνο σκηνές κτλ. Κτλ. Ώσπου ήρθε το reunion. Το reunion τώρα. Το οποίο το είδα στην Αθήνα, στην Παιανία, με την κολλητή μου την Μπέγκη, η οποία είναι φανατική στα φιλαράκια. Και η κολλητή μου, η άλλη, είναι πολύ φαν στα φιλαράκια. Από μικρές που ήμασταν, αλλά εγώ αδυνατούσα, τι να κάνω. Βλέπω το reunion, το οποίο ήταν πολύ συγκινητικό κτλ. Και συγκινήθηκα μέχρι και εγώ που δεν είχα δει τη σειρά, αλλά τέλος πάντων ήταν ωραίο που βρεθήκανε μετά από τόσα χρόνια κτλ. 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 Και έπαθα μία αιμονή μετά και άρχισα να βλέπω φιλαράκια. Περιττό να σας πω ότι έχω δει 5,5 σεζόν μέσα σε μία εβδομάδα και επειδή κάτι έψαχνα, βρήκα ότι έχουν κάνει σαν pop-up είναι εδώ στη Νέα Υόρκη. Αναπαράσταση στα στούντιο της Warner Bros. Που είναι στο Los Angeles και μπορείς να πας εδώ να δεις, ξέρω εγώ, διάφορες ατάκες, ρούχα, διάφορα κοστούμια, παράσταση των διαμερισμάτων και του Central Perk, έχει και όλες κανονικά Central Perk που μπορείς να πάρεις καφέ να πιείς. Και λέω τέλεια, τώρα που έχω πορωθεί και έχω δει τη μισή σειρά άκοπα αυτές τις μέρες, θα πάω. Και τσέκλεισε εισιτήρια και σήμερα θα πάμε εκεί. Και τώρα λοιπόν η φίλη μου δικαιώθηκε, διότι μου έλεγε όχι είναι η καλύτερη σειρά όλων των εποχών και να έλεγα όχι δεν αντιλέγω, αλλά εγώ δεν μπορώ να την παρακολουθήσω και παιδιά, όντως δεν μπορούσα να την παρακολουθήσω, δεν σας κάνω πλάκα. Πάθε ένα τραλαλάγω με αυτό το γέλιο, θα μου πεις τώρα τι άλλαξε, δεν ξέρω, κάτι άλλαξε στο μυαλό μου, ένα κουμπί, μπιπ, κλακ, διακόπτης και τώρα δεν με ενοχλεί το γέλιο και ούτε το ακούω και τόσο πολύ. Δηλαδή όντως ακούω την ατάκα τώρα, πριν άκουγα μόνο το γέλιο. Τι να σας πω, είδα το ότι τελικά όλα είναι στο μυαλό. Σας πάρω μαζί μου λοιπόν στο Friends Experience, the one in New York City. Φοράω σετάκι από Shein πάλι με φούστα και τοπάκι και το σκράντσι μου. Έχω ντυθεί στα γαλαζό φλωράλ και θα σας κάνω και το μακιγιάζ αυτό σε βιντεάκι για να δείτε πως βάφεσαι πολύ εύκολα χωρίς καν βάση. Φυσικά έρχομαι στο τρένο και δεν έχει τρένο για Μανχάτεν, πρέπει να πάμε πίσω στην Αστόρια και να πάρουμε τρένο που να πηγαίνει προς τα πέρα. Έχω πάθει αμόκ, γιατί αγχώνομαι με αυτά, δεν μπορώ να αργώ. Η ώρα είναι 3 παρά και πρέπει σε μισή ώρα το πολύ να είμαστε εκεί. Και καθόμαστε να με έρνεις με τη μάνα μου, τρώγαμε μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο. Και λέγαμε εντάξει έχουμε χρόνο. Άμε δε, άμε δε. Όλα καλά, ήρθαμε στο Lexington τώρα να πάρουμε το 6 το τρένο για να κατέβουμε στους 23 δρόμους γιατί είναι κοντά στο Flatiron, το Friends Experience. Αυτό φτάσαμε, τώρα περπατάμε και πάμε. Έχω χαρεί, έχω καταχαρεί, έχω ξεαγχώθηκα γιατί πήγα πεθάνω. Δεν μ' αρέσει εμένα να αργώ πουθενά. Και όπου θα πάνε. Πάμε στην ουρά για να μπούμε. Don't know that we know, they know, no. Έχω τρελαθεί. Περιμένω να δω. Όλοι στα απομόνια και πλήγη. Έχω κατενθουσίστη άλλο να σας το περιγράφω, αλλά να το ζείτε. Έχω καταχαρεί, σαν μικρό παιδάκι σάνα. Μπήκαμε τώρα, είναι αυτή η οθόνη που σας έδειξα πριν λίγο, η οποία θα ανοίξει σε λίγο και θα φανεί το συντριβάνι με τον καναπέ μπροστά. The sofa, right? And on this orange sofa, you got your friends, Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler, and Ross. Look at them. They're hot. They're young. They're like me. Why is she here? Many fans watch Friends for the jokes. Oh, this is a good one. Seven. Others are
obsessed with Ross and Rachel's relationship. For 10 seasons, we watched love bloom into this resilient, magnificent flower. Here it is in a nutshell. We were on a break! I got off the plane. Oh, you didn't catch that? It's okay. After hearing that, your appetite should be lost completely. Unless you're Joey. Now back to our regular programming. If there's anywhere to be an unapologetic Friends fan, it is here. So, let's finish where we started. Okay. With the sofa. Oh, not this sofa. But that does remind me. Please enjoy the Friends experience. The one in New York City. Welcome to the real world, it sucks. Hey. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε διάφορα ρούχα που φοράγανε και εδώ είναι χαρτάκι που λέγανε. Των δημιουργημάτων. Στην ολικές που περάσαμε από το φιλαράκι. Για έχω κάποιο ενθουσιαστή. Η Μανούλα. Γεια σου Μανούλα! Την κουβάλισε και αυτή ήθελε Δημήτρη. Δεν έχει δει ποτέ φιλαράκι, αλλά τέλο πάντων, εγώ την έφερα. Εν τω μεταξύ, fun fact, μόλις συνάντησα έναν με τον οποίο ακολουθιόμαστε στο Instagram, πολύ καιρό τώρα, και δεν έχουμε δοθεί ποτέ και με είδε στην ουρά. Με κοίταξε, τον κοίταξε, κάπου γνωριζόμασταν, αλλά ναι, και ήρθε και μου μίλησε και με χαιρέτησε, γλυκούλη. Εδώ αυτά είναι πράγματα του Ρος από την παλαιοντολογία. Κοιτάξτε το πλαστιγείο. Έλα. Εντάξει το μαύρο παντελόνι με το τέλειο επεισόδιο που δεν μπορούσε να το βάλει. Σμελικά, κλαίω. Έλα. Πόσο τέλειο. Α, το κουκλόσπιτο που έφτιαξε και μετά τη πήρε φωτιά. Έλα, το τέτοιο του γάμου. Το μυθικό. Κοιτάξτε το τέλειο. Της Ρέιτσελ. Holiday Armadillo, κουστούμια, το κουτί που έβαλε μέσα Joy το τζάμπλε για να το συγχωρέσει. Κλαίω με το μεγάλο της Τζάνης. Όπως βλέπετε εδώ έχει τους στίχους από το τραγούδι. Έλα. Πόσο τέλειο. Εδώ το τέλειο ψηφίδο τόπος είναι το μετρό της Νέας Υόρκης. Very sorry.
το ψυγείο τους, την κουζίνα. Είναι περίεργο που είμαι εδώ μέσα. Κάτω υδρωμένη με τη μάσκα, με τη βγάζω, με τη βάζω. Δείτε. Είμαι στο μπαλκόνι, είμαι στο μπαλκόνι. Πόσο τέλειο είναι εδώ και καλά. Πόσο και καλά. Πόσο τέλειο. Και καλά το φόβο. Δεν είναι δίκη που θέλω. Sorry, did you want a picture? No, it's okay. Thank you very much. No problem. Θα σε κάνω μια φωτογραφία εδώ και θα σας τη βάλω μετά. Θα δω είναι μια λεπτομέρεια. Πόσο τέλειο φωτογραφία. Να παίξουμε λίγο τρίβια. Δεν θα παίξω άλλο, είναι άλλο. Κοιτάξτε τι κουζίνα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ περίεργο το συνέστημα. Όχι όπως λες και είσαι μέσα στο σπίτι. Βάλουμε και φωτογραφίες της πολυθρόνες. Και κίτρινος καναπές. So what time do you want? So it doesn't serve food. Yeah. Και το σκυλί και θα βγάζουν και που κινούμενη φωτογραφία εγώ δεν θέλεις. Πόσες φορές πιάνε καφέ, 138 ρίξη, 188 ρόση, 191, 198, 212, 227, το επεισόδιο. Πόσες φορές είπε τις φράσεις αυτές που είχε ο Τζονίκο. Ο Γιούγκος. Πόσο τέλειο. Καναδία. Τις φορές που έχει παιχτεί. Πόσο τέλειο και το ταξί. Λοιπόν, φύγαμε. Ο φίλος που συνάντησα με κέρασε τσάι από το Central Park και δουλεύει εκεί. Νομίζω δεν τράβηξα πλάνα από το Central Park. Έχω τραβήξει σίγουρα φωτογραφίες. Θα σας βάλω, γιατί είναι λίγο, ξέρετε, γρήγορη η κατάσταση και πρέπει να βγάλεις φωτογραφίες για να βγάλουν και επόμενοι. Και ούτε ήξερα τι τράβαγα και τι δεν τράβαγα. Μπορείς να πάρεις βασικά κανονικά καφέ και μου εκτύπωσε και κάποιες από τις φωτογραφίες που με έβγαλε η κάμερα του τέτοιου στα σημεία τα πιο hot spot. Πόσο τέλειο! Ακολουθιόμαστε στο Instagram τύπου χρόνια και με είδε μπροστά του εδώ και μου λέει Θεά και με κοίταξε στην ουρά, το κοίταξα και εγώ, λέω κάπου τον ξέρω αυτόν, σκέφτηκε και αυτός κάπου την ξέρω αυτή και μετά ήρθε μέσα και μου μίλησε ο γλυκούλης, έπιασε και συνομιλία με το security, μου έλεγε ότι ξέρει μία Ελληνίδα και του προμαθαίνει ελληνικά τις κακές λέξεις μόνο και του λέει για πες μία λέξη που ξέρεις και λέει μα του κάνω μαλάκας, μου λέει ναι και του λέω το μαλάκας, λέω είναι international λέξη, αν κάποιος ξέρει μία λέξη ελληνική θα είναι μαλάκας, πολύ βλάκα. Αυτά και τώρα η μαμά μου μπήκε στο Bath & Body Works και εγώ είμαι απ' έξω πήρα το τσάι μου. Θα σας δείξω και λίγο Manhattan, εδώ βλέπω το Empire State Building. Περπατήσαμε ένα τσίκ, μη φανταστείτε ένα τετράγωνο
Και από την άλλη μεριά βλέπουμε το Flatiron, κυρίες και κύριοι, που κάνουν έργα, οπότε δεν φαίνεται πολύ ωραίο αυτή τη στιγμή. Αλλά ναι, εδώ έχει πολύ ωραίο παγωτό, το Italy Gelato. Οπότε έχει ωραίο παγωτό εδώ, πήραμε παγωτό. Λοιπόν, γύρισα στην Αστόρια και τώρα πάω σπίτι. Πέρασα πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ το τρένο, περνάει το κολοτρέν. Ενθουσιάστηκα, δεν χορταίνω να κοιτάω φωτογραφίες και τέτοια και σε έχω βγει και σαν τον κόλλο της μαϊμούς. Αυτά τώρα πάω σπίτι, εδώ τι κάνει το κορίτσι μου. Λοιπόν, γύρισα σπίτι, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Το εισιτήριό μου που μπορώ να κατεβάσω τις φωτογραφίες και τέτοια έχει πάνω ατάκες από το σόου. Και οι φωτογραφίες που μου εκτύπωσε ο Γλυκούλης είναι αυτή εδώ. Αυτή που αυτές μάλλον θα τις κάνω μία και να φαίνεται ότι είμαι εγώ και από τη μία πλευρά και από την άλλη και θα τις κάνω thumbnail, θα δω όμως. Και αυτή εδώ που είμαι με τη μαμά μου στο Central Pair και μου δώσε και την κορνιζούλα αυτή εδώ που μπορώ να τη βάλω μέσα και να τη βάλω μαγνητάκι που έχει στο ψυγείο μου. Έχει μαγνητάκι πίσω. Τέλειο, τέλειο. Αξίζει τον κόπο, νιώθεις λίγο έτσι σουρεάλ κατάσταση, είσαι μέσα στο στούντιο και νιώθεις όντως λες και είσαι στο διαμέρισμά τους. Και επειδή τώρα έχω πορωθεί όπως σας είπα και έχω δει 5,5 σεζόν μέσα σε μια εβδομάδα, το ζήσα. Εγώ θέλω να κρατήσω τούτο εδώ το ποντιράκι, πλαστικό είναι, να πως γίνεσαι hoarder μετά, γιατί όλες αυτές τις πίπες εγώ τις κρατάω. Μετά θα με βρείτε θαμένη κάτω από την πραμάτια που κρατάω. Σήμερα είναι μια περίεργη μέρα για τη χώρα μας, λίγο μαύρη. Εγώ πήγα εκεί και πέρασα πολύ ωραία και δεν θα σας μαυρίσω την ψυχή μέσα από το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, όταν το δείτε δεν ξέρω πότε θα ανέβει. Να χαρείτε, να νιώσετε κι εσείς λίγο φιλαράκια έτσι. Κατάσταση. Αν βρεθείτε στη Νέα Υόρκη σύντομα, που δεν νομίζω, γιατί ακόμα δεν πολύ ταξιδεύει ο κόσμος, και είναι ακόμα εδώ, να πάτε να το επισκεφτείτε, αξίζει τον κόπο. Το εισιτήριο των 45 δολάρια το ένα, πλήρωσα και της μαμάς για να την πάρω μαζί. Μην φρικάρετε με το 45, για Νέα Υόρκη το 45 είναι normal τιμή. Όλα εδώ πέρα είναι πανακρύβου γωνία. Οπότε αν είστε fans των Friends, αξίζει τον κόπο και δεν μπορείτε να πάτε στο Los Angeles τα αυθεντικά, τα Warner Bros. Τα στούντιο. Μπορείτε να πάτε σε ένα από αυτά, νομίζω έχει και στο Chicago. Και νομίζω αυτό της Νέας Υόρκης θα πάει μετά στην Ατλάντα ή θα ανοίξει άλλο και στην Ατλάντα. Τέλος πάντων, νομίζω δεν είναι μόνιμο. Κάποια στιγμή θα πάω σίγουρα και στα Warner Bros. Όταν πάω στο Los Angeles. Πεθαίνω εγώ για τέτοια. Έγινε κι εγώ Friends fan, έστω κάλλιο αργά παρά ποτέ. Και έχω πάθει παροξισμό τώρα. Μέχρι φως πήρα, σαν αυτό εδώ που έχω στον τοίχο που αυτοκτόνησε, θα βάλω και από και εδώ. Ένα που λέει Central Park και έχει δύο φλιτζάνια, ακριβώς το σήμα δηλαδή. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, να περάσατε ωραία, να νιώσατε έτσι λίγο φιλαράκια φάση, vibe. Θα το πούμε στο επόμενο βίντεο, μέχρι τότε μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να αγαπάτε τον εαυτό σας λίγο παραπάνω κάθε μέρα. Αυτά, γεια σας!